Επίσης, καλό ως ρεπορτάζ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω την ανακοίνωση που βγήκε πάνω στο ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία που πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή, σήμερα το μεγάλο μας θέμα είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία το απόγευμα στις 5 και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει Αρτεμίου. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Ναι. Απάντησε ο κύριος Παπάς, είπε αυτά που ήταν να πει, τελείωσε το θέμα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή τώρα προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα θέμα ότι υπάρχει διαπλοκή στην αριστερά, διότι όλοι οι ίδιοι είμαστε κτλ. Νομίζω ότι αυτό έχει ήδη καταρριφθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Στην απάντηση του κύριου Παπά κάνει λόγο ότι πήγαμε να δούμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε προϊόντα από τα κρατικά σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας. Εγώ σας είπα ότι ο κύριος Παπάς έδωσε την απάντησή του. Μάλιστα. Δεν έχω να προσθέσω, ούτε να αφαιρέσω. Επειδή υπάρχουν τα θέματα της καθημερινότητας τα οποία πιέζουν πάρα πολύ τον κόσμο, πιέζουν πάρα πολύ όλους μας, σήμερα είναι μια ημέρα πληρωμών για τις επιχειρήσεις που έχουν να πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι καθυστερούν. Και για τον έμφυα. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται. Τα χρήματα όπως θα πάρθουν θα δοθούν στην εφορία. Έμφυα, ρυθμίσεις κτλ. Δεν ψήφισε ο κύριος Πολύδωρος στη Βουλή για τον διάγραψε Νέα Δημοκρατία αυτός, έτσι. Ο έμφυγε τον έμφυα, λέτε. Ήτανε η δηλώση του για την Ισία. Μην περιστραφούμε για τον κύριο Πολύδωρο, γιατί θα πρέπει να σας θυμίσω. Θα μου επιτρέψετε να ευλογήσω. Προφανώς, αλλά τον έμφυγε τον οποίο θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά γι' αυτό διέγραψε τον κύριο Πολύδωρο. Το αναφέρω απλώς. Δεν είπα θα τον καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς είπατε θα τον καταργήσετε. Εμείς είπαμε τώρα θα τον καταργήσουμε τις 25 του Γενάρη. Και όταν υπογράψαμε την συμφωνία του καλοκαιριού, μιλήσαμε για το καινούργιο πλαίσιο στο οποίο. Τέλος πάντων. Μπαίνουμε όσον αφορά όλα αυτά. Μην ανοίξουμε να μην παρακάμπτουμε ποτέ ότι στις 20 Σεπτεμβρίου στη χώρα έχουν γίνει εκλογές. Αυτό το ξεχνάμε συνειδητά, νομίζω. Τέταρτο μνημόνιο, υπάρχει περίπτωση να έρθει προς υπογραφή στη χώρα μας? Να σας πω ειλικρινά. Κάνει ζημιά ακόμη και να το αναφέρουμε. Θα πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και όλοι εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο. Κοιτάξτε, η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. Mm-hmm. Και θα βρίσκεται όσο βρίσκεται υπό επιτροπία και με στόχο το 18 να σταματήσει. Αυτό το στόχο έχει αυτό το μνημόνιο που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στον τόπο. Ύψιστο εθνικό συμφέρον η χώρα να βγει από την Επιτροπή. Σε αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Προφανώς. Και από τους εμάς που συνομιλούμε εδώ, αλλά προφανώς και από το πολιτικό σύστημα και θα έπρεπε και να το δηλώνουν ευθαρσώς. Να μην ντρέπονται δηλαδή να το πούν. Πράγμα που δεν το βλέπουμε. Αντιθέτως, βλέπουμε την οποιαδήποτε αρνητική, ένα αρνητικό δημοσίευμα στην Bild, ένα αυτό, γίνεται κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Τα θετικά δημοσιεύματα που υπάρχουν σήμερα και όχι μόνο δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις αξιωματούχων και των πλέον αρμόδιων Ευρωπαίων δεν γίνονται είδηση. Αυτό με συγχωρείτε, αλλά οφείλω να το σχολιάσω. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά και εσείς όταν είστε αντιπολίτες, δηλαδή, τέτοια δημοσιεύματα και τέτοιες δηλώσεις αξιωματούχων. Όχι, δεν εμείς λέγαμε τις δικές μας απόψεις. Δεν κραδέναμε. Πάνω σε αυτές, δεν κραδέναμε. Τέταρτο μνημόνιο υπάρχει περίπτωση να είναι λάθος και να το συζητάμε. Σήμερα η χώρα οφείλει και πρέπει και αυτή η κυβέρνηση είναι μονοδρομημένη να πετύχει και θα το κάνει. Το 18 να έχει βγάλει τη χώρα από την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε γρήγορα την δεύτερη αξιολόγηση. Η συζήτηση που ουσιαστικά έχει ανοίξει, δηλαδή μετά και το τυπική λήξη της πρώτης αξιολόγησης, που έληξε και τυπικά, ουσιαστικά έχει ανοίξει και η συζήτηση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Εκτιμάται ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα με εθνική γραμμή εντός του Νοεμβρίου. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι μέχρι τις 7, νομίζω, 6 Δεκεμβρίου είναι 6, το, που το συνεδριάζει Eurogroup, το Eurogroup, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης. Και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε σκληρά και εκτιμούμε ότι θα το πετύχουμε. Με το δουνουτού ή άνευ του δουνουτού. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πιο σύνθετη συζήτηση, με την έννοια ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που το καθορίζουμε αυτό σε αυτή τη φάση. Εμείς έχουμε πει τις απόψεις μας για το δουνουτού, τις έχουμε εκφράσει από παλιά. Και για το πόσο η Ευρώπη θα έπρεπε να λύνει μόνη τα προβλήματά της. Ωστόσο, σήμερα είμαστε σε αυτό το περιβάλλον και το οποίο το έχουμε αποδεχθεί και μέσα σε αυτό εργαζόμαστε. Η κυβέρνηση το θέλει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Σας απάντησα ήδη. Το θέλει ότι εργαζόμαστε μέσα στο πλαίσιο που δημιουργείται από τους συσχετισμούς και από την άποψη δουνουτού θεσμών και της χώρας μας. Ναι, σήμερα είναι το δουνουτού, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα με το δουνουτού. Θα πρέπει να υπογραφεί πρόγραμμα. Όχι. Το Δουνουτού συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος μέχρι εδώ. Λέω εγώ ένα σενάριο, ενδέχεται να συνεχίσει και ως τεχνικός σύμβουλος. Μάλιστα. Μπορεί και έτσι. Επίσης η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλα χρήματα.
Διότι θυμάστε ότι τα χρήματα του Δουνουτού, θα τα θυμάστε, ότι είχαμε πει από όταν έληξε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία αντί για 25 έληξε με 5,5. Ναι. Που δεν θα χρειάζονταν και αυτά κανονικά. Αυτά τα χρήματα, τα επιπλέον που θεωρητικά θα έβαζε στο πρόγραμμα του Δουνουτού, δεν μας ήταν αναγκαία. Ναι. Ωστόσο σήμερα κάποιοι Ευρωπαίοι, κυρίως ο κύριος Σόιμπλε, θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμείνει στην Ευρώπη. Με όποιο τρόπο, στα αλήθεια, για να το χρησιμοποιήσει, όχι τόσο για το οικονομικό σκέλος, όσο για να μπορούν να επιβληθούν κάποια πράγματα στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, και όχι στην Ελλάδα. Άρα λέτε ότι τέταρτο μνημόνιο η συζήτηση κάνει ζημιά. Είναι λάθος και να το συζητάμε. Νέα μέτρα όχι θα μόνο, υπάρξουν. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και να το συζητάμε. Νέα μέτρα θα υπάρξουν μετά το πέρας και τις δεύτερες αξιολόγησης που όπως δεν προβλέπονται νέα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί και αφορούν το ασφαλιστικό, το φορολογικό κτλ. Έχουν ληφθεί στην πρώτη αξιολόγηση και έχουν ψηφιστεί, σας θυμίζω, τότε. Και αυτά αφορούσαν την τριετία. Δεν ήταν μέτρα για μήνες. Ήταν τα μέτρα της τριετίας, ούτως ώστε το 18 να φτάνουμε και στο 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Τα έσοδα πάνε καλά, οι δείκτες πάνε καλά. Λοιπόν, και δεν έχουμε καν λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε το 18 αφού να όλα ολοκληρώσουμε. Πάνε καλά, υπάρχει περίπτωση το 2017 να περάσουμε σε κάποιες ελαμφρύσεις? Γιατί κοιτάξτε, η επιχειρηματικότητα, το γνωρίζετε, δεν αντέχει. Και οι πολίτες πάνω απ' όλα πριν την συνειδητοποίηση δεν αντέχουν. Έχει η φοροδοτική ικανότητα των συμπολιτών μας και επιχειρήσεων σχεδόν έχει εξαντληθεί. Τι σχεδόν έχει κι άλλο? Σχεδόν έχει εξαντληθεί, δεν είπαμε να βάλουμε κι άλλο. Αυτό λέω. Γιατί είπαμε ότι δεν σχεδόν μπορούν. Σχεδόν σημαίνει έχουμε κι άλλο περιθώριο. Εννοώ ότι κάποιοι μπορούν για λίγο. Ακόμη. Αυτό εννοώ. Και το σχεδόν αφορά στους πόσους. Έτσι. Δεν αφορά στο. Και ο στόχος μας δεν είναι να εξαντλήσουμε φορολογικά τους πολίτες. Και επίσης ποτέ δεν πιστέψαμε ότι με αύξηση φορολογίας θα έρθει η ανάπτυξη στη χώρα. Το κάνετε. Από όμως. Μόνο του. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ, το κάνετε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι και το μνημόνιο δεν το ψηφίσαμε μόνοι μας το καλοκαίρι. Και αυτοί που το ξεχνάνε ότι το ψήφισαν, αυτά έχουν ψηφίσει. Καλά, αν δεχτούμε ότι φταίνε και οι άλλοι, ότι φταίνε και οι άλλοι, εσείς κυβερνάτε όμως. 1,8 στη φορολογία και 1,8 στο ασφαλιστικό έχουν ψηφιστεί στο μνημόνιο και στη συμφωνία πέρυσι το καλοκαίρι. Να μην επανερχόμαστε για πλάκα. Οι άλλοι, κυρία Γεωργασίλη, δεν σας δίνει άλλο αυτός κυβέρνηση πάντως. Να το συνεχίσετε, έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο ψηφίσαμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε. Τώρα, εάν μπορέσουμε μέσα σε αυτό το χώρο να παλέψουμε για να καταφέρουμε κάτι καλύτερο για τους συμπολίτες μας, να είστε βέβαιοι ότι θα το κάνουμε. Ναι. Διότι οι προθέσεις μας δεν ήταν αυτές και ούτε το πιστεύουμε ότι θα βγούμε έτσι. Αυτό είναι ένα κομμάτι, η εφαρμογή της συμφωνίας. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η αποκατά, που είναι και το σοβαρό, διότι αυτό το εφαρμόζουμε ήδη. Το σοβαρό ποιο είναι? Να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Και γι' αυτό όλα αυτά οι συζητήσεις περί τετάρτων μνημονίων και περί δεν ξέρω εγώ τι άλλο και καταστροφής που έρχεται και σεισμοί και καταποντισμοί δεν βοηθάν στην εθνική ανάγκη που είναι η αποκατάσταση σταθερότητας στην ελληνική οικονομία. Γιατί? Για να μπορέσει να είναι και ελκτικό ως επενδυτικό περιβάλλον το ελληνικό περιβάλλον. Πρέπει και η κυβέρνηση να το δείχνει. Εάν δεν γίνει αυτό, ότι αντιλαμβάνεστε ότι κανένα πρόγραμμα δεν θα μας βγάλει. Μάλιστα. Θέλουν τις επενδύσεις στην κυβέρνηση όλοι, κυρία Γεωργασίλη. Όλοι. Δεν θέλετε, δεν τεκμέρετε. Κάνετε λάθος. Από τις δηλώσεις δεν τεκμέρετε. Το να στηρίζουμε τις επενδύσεις, ξέρετε, δεν τις βλέπουμε όλοι με το ίδιο μάτι. Υπάρχει νεοφιλελεύθερη άποψη, και η οποία έχει εφαρμοστεί και σε πολλά μέρη του κόσμου και ξέρουμε τι σημαίνει. Ισοπεδώνουμε τα πάντα, ας πούμε, για να πλουτίσουν 5 επιχειρηματίες. Υπάρχει η άποψη του κυρίου Τρίτσα που λέει δεν είναι στο ιδεολογικό μας προφίλ όμως. Για συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις μίλησε και ο κύριος Ρίτσας και τα λοιπά, όσον αφορά θέματα τα οποία τα θεωρούμε πιο εθνικού συμφέροντος υψηλούς, τα οποία έχουμε τις απόψεις μας. Ωστόσο, έχουμε δεσμευτεί ότι κάποιες ιδιωτικοποιήσεις και αυτές έχουμε δεσμευτεί ότι θα τις κάνουμε και τις κάνουμε και αποδεικνύεται. Και ο κύριος Ρίτσας αποδεικνύει ότι εφαρμόζει την πολιτική που έχει συναποφασίσει στην κυβέρνηση. Γιατί δεν μένουμε σε αυτό? Γιατί δεν μένουμε? Λοιπόν, η κυβέρνηση είπατε θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση και από εκεί πέρα θα πάμε στις συζητήσεις του χρέους και πιθανότητα της ελάφρυνσης. Ακριβώς. Εκεί είναι και το σημαντικό. Και αυτό θα έπρεπε η φωνή σήμερα της Ελλάδος να βγαίνει ενιαία όσον αφορά τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους και όχι να δημιουργούμε εμπόδια. Θα τα καταφέρει αυτά η κυβέρνηση ή θα αφαιρεθούν τα βαρύδια και θα πάμε σε αυτό που εσείς ήδη έχετε πει, δομικό ανασχηματισμό? Σε κάθε ανασχηματισμό εγώ θα ήθελα να λείπει η λέξη βαρύδια. Δεν με εκφράζει καθόλου.
Διότι οι ανασχηματισμοί γίνονται και έχουν γίνει διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι χρειάζεται μια καινούργια όθηση σε κάποιες πτυχές της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Και επίσης όλοι οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα τηρούν κοινά συμφωνημένες πολιτικές. Ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζεται κάτι για να διευκολυνθούν, να διευκολυνθεί το σχήμα το κυβερνητικό, όποτε ο ίδιος το κρίνει, θα το κάνει. Άμεσα. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον των ημερών δεν θα μπορούσε να γίνει ανασχηματισμός. Ο ανασχηματισμός πάει πιο πίσω. Το πιο πίσω δεν είμαι σε θέση ούτε καν να το γνωρίζετε. Και μία ερώτηση ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να προσφύγει η κυβέρνηση σε εκλογές? Καμία τέτοια συζήτηση και αυτή δεν υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και δεν θα υπάρξει, διότι όλα αυτά που σας προανέφερα για την αντίληψή μας για το πώς θα βγάλουμε τη χώρα από το 18 δεν χωράν ούτε εκλογές ούτε μνημόνια. Χωράν σύμπλευση δυνάμεων, ένωση δυνάμεων στον κοινό εθνικό στόχο. Μάλιστα. Θέλω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Θα γυρίσω πάλι στα τηλεοπτικά. Μην το θεωρήσετε συνδικαλιστικό αυτό που θα κάνω. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να διαβεβαιώσετε τους συναδέλφους μας, οι οποίοι την αγωνία τους ξέρω ότι την έχετε βιώσει και προσωπικά. Σας την έχω μεταφέρει δηλαδή. Προφανώς. Ότι δεν θα κλείσουν επιχειρήσεις με τη βούλα της κυβέρνησης. Και θα κλείσουν επιχειρήσεις επειδή δεν πήγαν καλά, επειδή αποφάσισαν επιχειρηματίες. Έτσι και αλλιώς, αυτή όλη η συζήτηση έχει σταματήσει με δεδομένο ότι διαμορφώνεται πια και μετά την απόφαση του ΣΤΕ ένα άλλο τοπίο. Όμως, να σας θυμίσω ότι ο νόμος Παπά, αυτόν που δεν ξέρω τι γραμμή τελικά θα φτάσει στις 5 ώρα το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία, μίλαγε για ολική απόσυρση Παπά, του νόμου Παπά. Ναι. Τι άλλο είχε αυτός ο νόμος? Έχουμε το ΕΣΟΡΟΥ για την αρμοδιότητα, είχε τους εργαζόμενους, τις συνθήκες εργασίας, τα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος κτλ. Αυτά δεν τα αμφισβήτησαν ούτε οι επιχειρηματίες.